επειδή η εποχή το καλεί και επειδή ο καιρός το καλεί και επειδή κουραστήκαμε πολύ στις τελευταίες μας εκπομπές να ασχολούμαστε με την πολιτική, με τα δημοτικά, τα περιφερειακά, εμείς το τελευταίο χρονικό διάστημα, καταλαβαίνετε, προσπαθούμε να δώσουμε σε εκπομπές μας ένα άλλο τόνο. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι το καλύτερο να βλέπεις εικόνες από Ελλάδα, να βλέπεις εικόνες από προορισμούς που ίσως γίνουν και ο επόμενος προορισμός σας. Βρισκόμαστε λοιπόν τώρα στο κέντρο της Λιβαδιάς, μιας πόλης που έχει δύο όψεις, αυτήν την υπέροχη εικόνα με πολλά μαγαζιά, πολλά καφέ, με κόσμο να βρίσκεται και να έχει κατακλείσει τις πλατείες του. Η Λιβαδιά που είναι, όπως να το κάνουμε, μια εμβληματική περιοχή για τη χώρα μας, με πολλούς μύθους, πολλές ιστορίες. Εμείς λοιπόν ξεκινήσαμε ένα ταξίδι για Επτάλοφο, Αγόριανη, και θα σας δείξουμε στην εκπομπή μας σήμερα και αυτήν την πλευρά της Ελλάδος. Έτσι κι αλλιώς τώρα είναι κάτι που έχω καταλάβει σας αρέσει πολύ. Είναι κάτι που είναι ευχάριστο να βλέπεις μέσα από τους τηλεοπτικούς σου δείκτες. Σαφέστατα δεν αντικαταστούμε καμία από τις εκπομπές αυτές με τα υπερατλαντικά ταξίδια και όλα αυτά. Εμείς καταγράφουμε απλά με τη δική μας κάμερα μια πραγματικότητα που ζούμε μαζί με σας, ζούμε κι εμείς. Το ξαναλέω, μια πολύ όμορφη πόλη με αρκετό πράσινο που σε κερδίζει. Έτσι λοιπόν μαζί μου και μαζί μας θα δείτε σήμερα αυτό το όμορφο οδηπορικό σε μια, το ξαναλέω, από τις πιο όμορφες πλατείες που έχουμε συναντήσει, με πολλή ζωή, με πράσινο που είναι και το ζητούμενο σε αυτές τις περιοχές. Μιλάτε λοιπόν μαζί μας, φίλες και φίλοι, διότι η εκπομπή σήμερα είναι ταξιδιάρια, έχει ταξίδι και θεωρώ σε αυτή τη δεδομένη στιγμή που όλοι θέλουμε λίγο έτσι να αράξουμε από την σκληρή πραγματικότητα που βιώσαμε όλη αυτή την προεκλογική περίοδο, τι πιο ωραίο να βλέπεις εικόνες από Ελλάδα, το ομορφότερο οικόπεδο του κόσμου. Και μία σίγουρα από τις ατραξιών της πόλης είναι και το πολύ ωραίο αυτό έτσι ποταμάκι που περνάει και έρχεται από τις πηγές. Ουλεκτικά περνάει μέσα από, βλέπετε εδώ, έχει σπίτια κανονικά, πολυκατοικίες, το παλιό εδώ υδραγωγείο. Θα συνεχίσουμε όμως να πάμε λίγο πιο ψηλά. Ξεκινάμε τα χαμηλά και ανεβαίνουμε. Εδώ είμαστε λοιπόν. Ταβέρνες όλες γεμάτες, η Τσίκνα αποδεικνύει για ακόμα μια φορά ότι έχουμε έρθει στο σωστό μέρος. Πολύ όμορφες ταβερνίτσες. Ψάχνουμε τώρα να πάμε να βρούμε τους καταράκτες, που είναι και το
θα λέγαμε έτσι το κλου της περιοχής. Είχες. Θα κάνουμε εδώ έτοιμα. Εδώ ο κύριος που σύντομα θα ανοίξει και ταξιδιωτικό γραφείο. Πάμε λοιπόν να δούμε. Σπίτια εδώ, πετρόφτιστα. Να και το φαρμακείο της περιοχής. Ξύλα βέβαια εδώ συζητάμε. Να είμαστε έτοιμοι για το χειμώνα, αν έρθει χειμώνας. Μικρός αυτός δρόμος οδηγεί στους καχταράκους που περνάνε εδώ, δηλαδή για να μην πέφτουν και φράζουν από ξύλα, έχουμε βάλει ένα ειδικό πλέγμα. Μόνο ο ήχος αυτός σε προδιαθέτει για το τι θα δεις. Λοιπόν, εδώ είμαστε, μετά από ένα πολύ όμορφο ταξίδι, φτάσαμε σε ένα πάρα πολύ όμορφο χωριό, Αγόριανη, Επτάλοφος, ένα χωριουδάκι με περίπου 450 κατοίκους, με πολύ μεγάλη αύξηση τουρισμού τα τελευταία χρόνια λόγω της φύσης που υπάρχει. Κοιτάξτε κάτι πελώρια εδώ, πλατάνια που υπάρχουν ακριβώς στο κέντρο της Αγόριανης. Εμείς τώρα ψάχνουμε να βρούμε έναν δρόμο να κάνουμε μία βόλτα μέσα στο δάσος. 25 βαθμούς είχαμε λίγο πιο κάτω, εδώ πέσαμε γύρω στους 16-17. Ακόμα και τώρα όμως, το ξαναλέμε, δεν θυμίζει τίποτα χειμώνα. Και το ξαναλέμε ακόμα μία φορά πόσο σημαντικό είναι να προστατεύσουμε σε αυτή τη χώρα τη φύση μας. Το μεγάλο κανάλι της οικονομίας είναι η φύση. Αρκετά αυτοκίνητα που σημαίνει ότι έρχεται πάρα πολλοί κόσμος από τις γύρω πόλεις. Είμαστε Άμφισσα τώρα. Από τα πλέον εντυπωσιακά έτσι χωριά, κοιτάξτε, πράσινο, πλατάνια. Θα πάμε λοιπόν σιγά σιγά και εμείς έτσι να το ανακαλύψουμε. Θα πάμε να μπούμε λίγο στο δάσος εδώ της περιοχής. Το ξαναλέω, αυτή είναι η επένδυση, γι' αυτό πρέπει αυτή η κυβέρνηση, αυτό το κράτος να κοιτάξουν λίγο να σώσουν το πράσινο της χώρας μας. Όταν ακούμε για φωτιές, καλοκαιρινοί μήνες μας πιάνει η καρδιά μας, διότι χάνονται χωριά σαν και αυτά. Γιατί αυτή είναι η μαγεία τους, το πράσινο είναι που κάνει τη διαφορά. Γι' αυτό έχει αναπτυχθεί τόσο πολύ ο τουρισμός της Αγόριανης τα τελευταία χρόνια. Θα πάμε λοιπόν να κάνουμε μία βόλτα μέσα στο δάσος, βλέποντας καταρχήν, εδώ το ξαναλέω, αυτή την καταπληκτική πλατεία, πλακόστρωτη. Σάββατο σήμερα, αρκετός κόσμος σίγουρα έχει έρθει και από την Αθήνα και από άλλες μεγάλες πόλεις και αλλά και από τις γύρω πόλεις. Ένα διπορικό που έχω την εντύπωση ότι θα σας αρέσει ιδιαίτερα, φίλες και φίλοι του Αιγαίου TV. Το ξαναλέω, δεν είμαστε καμία εκπομπή με κάμερες και drone για να κάνουμε εκπομπή, ούτε έχουμε sponsors. Εμείς ερχόμαστε εδώ και μοιραζόμαστε αυτές τις στιγμές μαζί σας, γιατί γνωρίζω πλέον πόσο πολύ σας αρέσουν να παρακολουθείτε αυτά τα ταξίδια που κάνουμε. Προχωράμε λοιπόν και σε λίγο θα δούμε και το πράσινο της περιοχής. Μυρωδιές πρέπει να σας πω ιδιαίτερες. Ελπίζω να φάμε και όμορφα, έτσι έχω την αίσθηση. Όταν μιλάμε για τα χωριά, μιλάμε βέβαια για ψητά, έτσι για να μην γελιόμαστε, κάποιες πίδες παραδοσιακές. Θα τα μοιραστούμε όλα αυτά βέβαια, φίλες και φίλοι του Αιγαίου TV, μαζί σας. Φημισμένη Αγία Παρασκευή,
νωρίς, 3 και 4 είναι, αλλά ήδη έχει αρχίσει και νυχτώνει. Δεν υπάρχει βέβαια βροχή, δεν υπάρχει κρύο. Πάρα πολύ κόσμος, είναι το φημισμένο ελατόδασος της Αγόριανης. Βάσει αυτού του δάσους έχει ξεκινήσει μεγάλη τουριστική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Το ξαναλέω, ένα πολύ όμορφο χωριό, πολύ γραφικό, με 450 περίπου κατοίκους. Σαββατοκύριακα όλα τα μαγαζιά ανοιχτά, διότι έρχεται πολλής κόσμος και ήδη, να σας πω εδώ, ρώτησα, περίπου το 80% πάντα είναι γεμάτο, χωρίς να είναι και τεράστιοι χώροι, ας πούμε, δεν υπάρχουν πάρα πολλά ξενοδοχεία και σάλε, αλλά αυτά που είναι σχεδόν πάντα γεμάτα. Ωραίος δρόμος, ωραία διαδρομή. Νομίζω θα προσπαθούμε να μπούμε λίγο μέσα στο δάσος, να δούμε κάτι ξεχωριστό. Εδώ βλέπετε, σε όλα τα σπίτια απ' έξω υπάρχουν τόνοι ξύλων, θα έλεγα. Τόνοι, δεν κοιτάξτε, όλα αυτά τα στρώματα που βλέπετε είναι ξύλα. Σπίτι τώρα μέσα στο δάσος, κάτι μαγικό, πολύ ωραία σπίτια. Και βέβαια μας έχουν εντυπωσιάσει τα πλατάνια τους. Βέβαια αυτό που δεν μπορούμε να χωνέψουμε είναι ότι έχουμε 26 βαθμούς. Η εκκλησία. Αυτό δεν χωνεύεται έτσι πολύ εύκολα. Ούτε βροχή, ένα απαλό όμορφο αεράκι. Οπότε υπάρχουν εξαιρετικά πλατάνια εδώ στην περιοχή. Και σίγουρα αυτή η εικόνα είναι μια εικόνα πάρα πολύ όμορφη. Εδώ έχουμε και τουρίστες που φωτογραφίζονται, ερωτευμένοι τουρίστες βέβαια. Και βέβαια τα μιλάς για λιβαδιά, μιλάς εδώ, κακουρέτσια, αρνιά, το σουβλάκι της λιβαδιάς που είναι γνωστό. Ένα μικρό έτσι Λούνα Πάρκ για τους μικρούς μας φίλους. Ξαναλέω, εντυπωσιακά καταπληκτικά πλατάνια. Υπέροχα. Μια όμορφη ταβέρνα μέσα σε πλατάνια. Εδώ ο παλιός τρόπος που γυρνάει. Εντυπωσιακό. Μια πολύ όμορφη πόλη, πολύ αυθεντική, με πολύ ωραίο πράσινο, με τα ποτάμια, είδατε και τις πλατείες κατάμεστες, με αρκετό τουρισμό. Πολλοί προτιμάνε Σαββατοκύριακα να έρχονται εδώ, μιας και θεωρείται ένας προορισμός μόλις μία ώρα από την Αθήνα, που έχει κάτι να σου δώσει. Είναι δεδομένο αυτό, κοιτάξτε τα πλατάνια, τι μαγικό σκηνικό συνθέτουν. Όμορφες ταβέρνες εδώ, ψωμετρικά. Πάρα πολύ όμορφη εικόνα. Ουσιαστικά, ξέρεις, στην Ρή και μια ηρεμία πρωτόγνωρη μετά από μια απαιτητική καλοκαιρινή σεζόν, όλα αυτά που ζήσαμε.
το να ξεκουράζει και το μάτι και η ψυχή βλέποντας αυτές τις εικόνες, θεωρώ είναι κάτι σημαντικό. Πολλές οικογένειες. Γενικά πάρα πολλοί κόσμοι, το ξαναλέω. Βοηθάει πάρα πολύ ο καιρός. Πολύ ωραίο καφέ μέσα στο καταπράσινο αυτό τοπίο, με πολλά γεφυράκια πετρόχτιστα. Είναι πράγματι μια πάρα πολύ όμορφη επιλογή για όλους εσάς που ψάχνετε το ήρεμο, το αυθεντικό. Φαίνεται ότι όλος ο κόσμος αυτός, πάρα πολλοί τουρίστες, πολύ πράσινο, μαγικό τοπίο. Όλοι θέλουν να φτραβηθούν πάνω στα γεφυράκια αυτά, τα όμορφα, τα παραδοσιακά, τα πετρόχτιστα. Υπάρχουν και κάποιες ενδείξεις, όπως βλέπετε, ορειβατικό μονοπάτι, διαδρομή αγόρια νικελάρια, ώρες πορείας 9, μήκος διαδρομής 25 χιλιόμετρα, υψομετρική διαφορά 1480 μέτρα. Και έχει εδώ λοιπόν, σιγά σιγά αρχίζει και γίνεται το δάσος πιο πυκνό, έχει διάφορους δρόμους. Εντάξει, η φύση, το ξαναλέμε, από μόνη της τα αποδεικνύει όλα, που και που ακούμε και μερικά βελάσματα. Και όπως βλέπετε εδώ, σιγά σιγά το δάσος αρχίζει και γίνεται πολύ πυκνό, ένα πολύ όμορφο ελατόδασος. Μακάρι να έχουν πάρθει όλα τα μέτρα, αν τυχόν γίνει τίποτα, αυτούς τους θησαυρούς, τους πνεύμονες ζωής που έχει η χώρα μας, να τους συντηρήσουμε. Ας ελπίσουμε ότι και αυτή η κυβέρνηση που τόσο πολύ είχε διαφημίσει ότι θα μας προστατέψει, παρότι πράγματι πολλές φορές τα φαινόμενα ήταν πρωτοφανή, να κάνουμε κι εμείς πρωτοφανή μέτρα για να μην ξαναζήσουμε αυτό που ζήσαμε φέτος. Γιατί τίποτα μα τίποτα δεν μπορεί να έχει σε αυτή τη χώρα περισσότερο αξία και ανάγκη από το φυσικό πλούτο που έχουμε. Μαγικό. Έχουμε κλείσει σχεδόν μία μισή ώρα πόσο πορείας. Υπέροχο το όλον σκηνικό. Ένα απίστευτο ελατόδασος. Τι να πει κανείς, η φύση όταν συνωμοτεί σε αυτή τη χώρα, σε καθιστούν τον απόλυτο προορισμό. Υπάρχει φύση, τα νερά, αυτή η ηρεμία είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Όλα βέβαια εδώ τα καταλήμματα είναι για να μείνεις και να απολαύσεις το απόλυτο δάσος, την ηρεμία. Φαγητό θα σας πούμε όταν πάμε και επισκεφτούμε τις ταβέρνες το απόγευμα. Μία εικόνα που σου κόβει την ανάσα, λίγο πριν πάμε να δούμε έτσι λίγο και την Αράχοβα, τη γνωστή Αράχοβα. Βρισκόμαστε σε ένα σημείο που είναι μαγευτικό, απέναντι βλέπετε τον Κορινθιακό κόλπο. Περάσαμε μια μαγική πραγματικά διαδρομή με ένα απίστευτο δάσος από έλατα, καταπληκτικό, συγκλονιστικό,
δεν έχω ξαναδεί τόσο πυκνό δάσος από έλατο και τόσα μεγάλα έλατα. Μια εικόνα πραγματικά καταπληκτική και απέναντι η φημισμένη Αράχοβα, που σε λίγα λεπτά θα είμαστε εκεί. Μία μικρή παράκαμψη πάντα όταν πρόκειται για τους Δελφούς είναι σίγουρα κάτι που δεν σε ζημιώνει. Η Δελφή, αυτό το παγκόσμιο μνημείο, κοιτάξτε ότι γίνεται Κυριακή σήμερα, λεωφορεία κατά μήκος του δρόμου και αυτοκίνητα παρκαρισμένα. Πολλοίς κόσμος περιμένει να πάει στο μαντίο των αδελφών. Κάθε 10 λεπτά βλέπεις και καινούργια αυτοκίνητα να σταματάνε εδώ. Κάτι πολύ ιδιαίτερο, ένας τουριστικός προορισμός που εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι πολύ ψηλά στις προτιμήσεις, όχι μόνο των ντόπιων αλλά και χιλιάδων τουριστών που θέλουν να έρθουν να δουν αυτό το μνημείο. Τι γίνεται, τα αυτοκίνητα παρκαρισμένα. Βέβαια για να μπεις στο Δέλφι, στο μαντίο των Δελφών, η αναμονή είναι περίπου και μια ώρα. Τόσος πολλοί λοιπόν, κοιτάξτε γιατί γίνεται. Πάρα πολλοί κόσμος. Έτσι και μια μικρή εικόνα από την πόλη των Δελφών, καθώς προχωράμε και μπαίνουμε μέσα σε αυτήν. Και τα πλατάνια να είναι σήμα κατά τεθέν όλης της περιοχής αυτής. Παλιό εγκατελειμμένο κτίριο πορείας άξιων, πως εδώ στους Δελφούς αυτό δεν το έχουν αξιοποιήσει. Εγκαταλειμμένο ξενοδοχείο με απίστευτη θέα, απορίας δεύτερη. Αχ, πως το έχουν και αυτό αφήσει έτσι ανεξιοποιητό. Τα λεωφορεία είπαμε, ανά 10 λεπτά βλέπεις να έρχονται από παντού. Πολύ ωραία θέα εδώ, μαγευτική θέα. Και αυτό το ξενοδοχείο με αυτή τη θέα που βλέπει το απέραντο πράσινο να είναι ανεκμετάλλευτο, απορίας άξιον σε αυτήν την τόσο τουριστική περιοχή. Είμαστε λοιπόν σχεδόν πλέον μέσα στη Μύκονο του χειμώνα, η επιβλητική
Αράχοβα. Απέριτο να σας πω ότι έχουν παρκάρει 2 χιλιόμετρα πιο μακριά. Απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Πάρα πολύ κόσμος. Λεωφορεία, αυτοκίνητα. Πανικός. Πανικός, μια κυριακάτικη πρωία. Με πάρα πολύ κόσμο. Μια πόλη που τα τελευταία χρόνια θεωρείται ο κορυφαίος χειμερινός προορισμός, με πολύ ωραία καταλήματα, πολύ ωραία εστιατόρια, έχοντας προσελκύσει πλέον όχι μόνο ένα πολύ καλό τουριστικό προϊόν από την Ελλάδα, αλλά και από όλο τον κόσμο. Είδαμε Ευρωπαίους, είδαμε Κινέζους. Η Μύκονος λοιπόν του χειμώνα στα καλύτερά της. Πολύ ωραία σαλέ. Κύριε Σιγά. Ευχαριστώ. Πανικός. Το περίφημο ρολόι της Αράχοβας. Αυτή τη μαγευτική εδώ θέα που βλέπετε. Είναι ένα καρποστάλ. Είναι ένα πολύ όμορφο σημείο, όπως και να το κάνουμε. Δικαίως έχει τη φήμη που έχει. Περιποιημένο με πέτρες, με αυτά. Nice place, Αράχοβα, then. We like Αράχοβα. Yes. Okay. We make very much. Make... Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο, ε. Πολύ ωραίο. Okay. Okay, φίλοι μας εδώ πέρα συμφωνούν ότι είναι πολύ ωραίο η Αράχοβα και εμείς συμφωνούμε. Το ξαναλέω, ένα πολύ μοναδικό σημείο της χώρας μας, εντυπωσιακή, επιβλητική και πολύ γκλάμορ Αράχοβα. Και βέβαια όλα τα καφέ δεν μπορεί παρά να είναι γεμάτα. Εντυπωσιακά καταστήματα. Ας πούμε, είναι η πρώτη φορά που έρχομαι εδώ. Και είναι εντυπωσιακό το πόσος κόσμος υπάρχει. Χωρίς να υπάρχει ακόμα βέβαια χιόνι, χωρίς να υπάρχει καν αίσθηση ότι είναι χειμώνας. Ας κάνουμε κοντομάνικο που γυρνάω τώρα. Τα αυτοκίνητα βέβαια εδώ, τα μαγαζιά αλλάζουν level. Ξαφνικά γίνεται αυτό. Γιατί δεν είναι μυστικό ότι είναι ένας ακριβός προορισμός. Ένας προορισμός του εγχώριου jet set, αλλά και του ευρωπαϊκού σιγά σιγά.
ανακαλύπτουν αυτόν τον, όπως και να το κάνουμε, πολύ όμορφο, πολύ προσεγμένο προορισμό. Από Χαλκιδική, από Κασάνδρα, από Θεσσαλονίκη, από Αθήνα, μεγάλα γκρουπ. Και πραγματικά πολύ πολύ όμορφα, πολύ προσεγμένα καταστήματα. Δεν το συζητάμε. Μικρά σοκάκια. Όσο και αν πηγαίνει το μάτι σου, βλέπεις καταστήματα και βλέπεις και με παραδοσιακά προϊόντα. Θα πούμε να πιούμε καφέ, ρε παιδιά, για τώρα. Γεμάτο καφέ είναι, καφέ θα πιείτε. Εδώ πίσω περάσαμε, δεν είχε καφέ. Ήταν όλα γεμάτα. Να τους διώξουμε, να καθίσουμε εμείς. Τι, δεν κατάλαβα. Δεν έχει άλλο μέρος για καφέ. Έχει, γεμάτο καφέ είναι όλα. Εμείς δεν αγοριέστε, θα βρείτε. Είναι όλα γεμάτο, είναι. Να, εδώ απέναντι, κοιτάξτε εκεί. Ο κόσμος έχει λίγο εδώ παραδοσιακά προϊόντα. Δείξτε το τι λύση, κυρία, δείξτε με. Περάστε μέσα, περάστε μέσα. Γεια σας, μέσα, γεια σας. Μαγαζιά με τοπικά προϊόντα. Όσο και να πηγαίνεις, μόνο ωραίες εικόνες. Πολύ ωραία, πρέπει να πω, τα κτίρια όλα είναι με πέτρα, προσεγμένα. Δικαιώνουν τη φήμη ότι πρόκειται για έναν εντυπωσιακό προορισμό που σε κερδίζει. Έναν προορισμό, το ξαναλέω, που είναι εντυπωσιακός όπως και να το κάνουμε. Έχει επίπεδο, έχει level. Έχουμε ακούσει πολλές ιστορίες για το τι συμβαίνει εδώ τα βράδια του χειμώνα, σε διάφορα εστιατόρια, κλαμπ της περιοχής. Και αυτό που είναι πολύ ενθαρρυντικό είναι αυτό, ότι το μεγάλο προμόσιο που γίνεται για τα τοπικά προϊόντα, ειδικά φόρμα έλα, με πρόβιο. Δύο πολύ ωραίες ταβέρνες με θέα. Εντυπωσιακή εικόνα, όπως και να το κάνουμε, εντυπωσιακή. Κλείνουμε λοιπόν αυτό το πολύ όμορφο οδηπορικό μας και έχουμε ξαναγυρίσει τη βάση μας, Επτάλοφος, Αγόριανη. Σαββατοκύριακο γινόταν εδώ πραγματικός χαμός. Σήμερα Δευτέρα πρωί δεν υπάρχει τίποτα. Δευτέρα πρωί μιλάμε 10:30. Δεν υπάρχει τίποτα. Όλοι είναι στα σπίτια τους. Εδώ περιμέναμε τα τυροκομικά να ανοίξει, να πάρουμε κανένα τυρέκα, μια φορμαέλα. Ο κύριος μόνο εδώ από το Δήμο που καθαρίζει. Και εδώ ο φούρνος που τον κατεβάσαμε την κυρία εδώ για να πάρουμε μερικά πραγματάκια. Ένας κύριος εδώ περιμένει μάλλον για καφέ. Ένα όμως, το ξαναλέω φίλες και φίλοι, πάρα πολύ όμορφο γραφικό πράσινο χωριό που πρέπει να επισκεφτείτε. 2 ώρες μόλις από την Αθήνα. Αγόριανη, ευχαριστούμε για όσα ζήσαμε κοντά σου. Ξέρετε ότι σε μια εποχή δύσκολη, όπως είναι η έλλειψη γιατρών, η έλλειψη μέσων και πολλές άλλες αρρώστιες του κράτους, όπως είναι η γραφειοκρατία, όπως είναι η τεράστια αναμονή για οτιδήποτε έχουμε να κάνουμε, όλοι εσείς καταφέρατε να έχουμε ένα καλό νοσοκομείο. Εγώ ένα πράγμα θα σας πω. Αισθάνομαι περήφανος που είμαστε όλοι μαζί και μου συμπαρίσταστε. Με τον τρόπο σας ο καθένας, με τις αντιρρήσεις σας, με τα παράπονά σας, και είναι λογικό. Είναι λογικό σε ένα νοσοκομείο, όταν έχεις να κάνεις με 580-600 υπαλλήλους, να μην είναι όλοι ευχαριστημένοι. Όλοι εμείς που ασχολούμαστε με τη διοίκηση και όλοι προσωπικά, οι γιατροί, προσπαθούμε για το καλύτερο. Κάνουμε λάθη, συμφωνώ. Αλλά τα λάθη που κάνουμε δεν είναι εσκεμμένα. Είναι είτε από παραπληροφόρηση, είτε από άλλους λόγους που δεν μπορούμε την κάθε φορά να σε εξηγώ. Αυτό που πετύχαμε αυτό το χρόνο, που τουλάχιστον εγώ διοικώ αυτό το νοσοκομείο και το θεραπευτήριο, είναι ότι καταρχάς έχουμε συμπληρώσει, επισκευάσει, καλυτερεύσει τις περισσότερες υποδομές. Σας λέω μόνο ότι αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο
ανακαλύψαμε ότι έχουμε ιδιοκτησία σε 98 κτίρια. 98! Τα περισσότερα από αυτά δεν τα ξέρει κανένας. Ούτε οι προηγούμενοι, ούτε οι προπροηγούμενοι. Αυτά είναι αμαρτία, γιατί ανήκουν σε όλους εσάς καταρχάς και κατ' επέκταση σε όλους, σε όλη την Ελλάδα. Είναι κτίρια τα οποία κανένας δεν ξέρει ποιος θα ελέγχει, ποιος θα καθαρίζει, ποιος θα εκμεταλλεύεται και ποιος παίρνει λεφτά για αυτά. Ένας από τους στόχους μας είναι να τα εκμεταλλευτούμε στο ακέραιο, στο καλύτερο. Από αυτά τα 98 κτίρια έχουμε επισκευάσει αρκετά. Δεν θα σας πω νούμερα. Εδώ που κάθεστε το ξέρετε ότι το φτιάξαμε μέσα σε 1,5 μήνα. Δίπλα το ξέρετε ότι έχουμε κάνει κάποια εξωτερικά ιατρία, τα οποία θα σας πει ο κύριος καθηγητής, του κάνει εντύπωση. Λέει, αυτό είναι νοσοκομείο, δεν είναι εξωτερικά ιατρία. Σας λέω μόνο ότι είναι ξανά ότι είναι υπερήφανος για αυτά που κάναμε αυτό το χρόνο. Μπορούμε περισσότερα, είμαι σίγουρος. Σε ένα τομέα που δεν τα καταφέραμε ακόμα και το ομολογώ, είναι αυτό που κάνουμε σήμερα. Κύριε καθηγητά, έχουμε σκοπό να κάνουμε σεμινάρια πιστοποιημένα από το κράτος με διακεκριμένους ανθρώπους όπως εσείς, ούτως ώστε όταν κάποιος έρχεται, γιατρός, νοσηλευτής, οτιδήποτε έχει σχέση με το ιατρικό επάγγελμα, να παίρνει ένα χαρτί και να λέει «Εκπαιδεύτηκα στη Λέρο για 10 μέρες, 15 μέρες». Σε αυτό το πλαίσιο προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε και κάποια κτίρια, ούτως ώστε να μπορεί ένας που θα έρθει ή γιατρός ή ασθενής ή επισκέφτης του ασθενή να μείνει για 5-10 μέρες και να μην αναγκαστεί να πληρώσει ένα ξενοδοχείο για να μείνει. Ταυτόχρονα του παράγουμε και φαγητό και ακόμα και τηλέφωνο και κάποιες άλλες παροχές που είναι δύσκολο. Αυτά είναι μέσα στα κίνητρα που εμείς προσπαθούμε να δώσουμε όχι μόνο στους γιατρούς και τους υπόλοιπους, αλλά και στους υπόλοιπους. Δηλαδή, ένας γιατρός που θέλει να έρθει στη Λέρο πρέπει να καταλάβει ότι εκτός από τα κίνητρα που αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και περιμένω τώρα και τον καινούριο δήμαρχο για να έχουμε ήδη συνεννοηθεί με τι τρόπο θα μπορούμε να παρέχουμε αυτά που σας λέω, σπίτια και όλα τα υπόλοιπα, να μπορεί ταυτόχρονα με αυτό να έχει ο κάθε υπουργός με ένα λόγο παραπάνω του που πήγαινε στη Λέρο. Μαζί δηλαδή με την ποιότητα ζωής που εμείς εδώ που ζούμε στη Λέρο, γιατί και εγώ νησιώτης είμαι, δεν την έχουν στην υπόλοιπη Ελλάδα, να μπορεί να έρθει και να ζήσει όμορφα, ήρεμα και να μπορέσει να παρέχει αυτές τις υπηρεσίες, τις ανθρώπινες υπηρεσίες που όλοι εμείς στα νοσοκομεία παρέχουμε. Ήταν μια ευκαιρία να σας πω δύο λόγια και να πω πάλι ευχαριστώ. Θέλω τώρα το λόγο να πάρει πριν τον κύριο καθηγητή, ο κύριος Γερασκλής, ο οποίος είναι ο εμπνευστής αυτής της διαδικασίας και είναι, επαναλαμβάνω, η πρώτη φορά προσπαθούμε να κάνουμε κάποια εκκίνηση, ας το πούμε έτσι, στο να εκπαιδεύσουμε και να καλυτερεύσουμε όσον αφορά την παιδεία όλους εσάς που ασκείστε μέσα στο επάγγελμα που λέγεται ιατρικά επαγγέλματα. Θέλω ο κύριος Γερασκλής να πει δύο λόγια τον καθηγητή που τον γνωρίζει πολύ καλύτερα από εμένα και σας ευχαριστώ. Γεια σας και από μένα. Είναι πολύ τιμητικό για μένα προσωπικά και παράλληλα πολύ συγκινητικό να σας παρουσιάσω τον καθηγητή παθολογίας κύριο Θεόδωρο Μουντοκαλάκη, επειδή υπήρξα μαθητής του και πήρα την ειδικότητα της παθολογίας κοντά του. Θα προσπαθήσω λοιπόν να το κάνω αυτό μέσα από μια περιληπτική αναδρομή της λαμπρής του σταδιοδρομίας. Ο κύριος Θεόδωρος Μουντοκαλάκης λοιπόν είναι καθηγητής παθολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και ήταν διευθυντής της 3ης Παθολογικής Πανεπιστημιακής Κλινικής στο νοσοκομείο Σωτηρία. Γεννήθηκε το 1937 στα Χανιά. Αποφύτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1960. Ασκήθηκε στην 4η Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός και έλαβε την ειδικότητα της παθολογίας το 1965. Του έχει επίσης απονεμηθεί και ο τίτλος της ειδικότητας της νεφρολογίας. Είναι διδάκτορ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και υπήρξε φοιτητής παθολογίας στο ίδιο πανεπιστήμιο. Σημείωσε σημαντική ερευνητική δραστηριότητα στο εξωτερικό ως υπότροφος της γαλλικής κυβέρνησης για έρευνα στο Κέντρο Έρευνας για την Αρτηριακή Υπέρταση στο νοσοκομείο Μπρουσέ στο Παρίσι, ως προσκεκλημένος επιστήμονας
στο τμήμα φυσιολογίας του Πανεπιστημίου Μαγκίλ στο Μόντρεαλ του Καναδά και ως προσκεκλημένος καθηγητής στο νεφρολογικό τμήμα του Royal Victoria Hospital στην ίδια πόλη. Η ακαδημαϊκή του σταδιοδρομία ξεκινάει με τα πρώτα 20 χρόνια να υπηρετεί στη Β' Παθολογική Κλινική στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών, δίπλα σε ξεχωριστούς δασκάλους όπως ο αείμνηστος καθηγητής Γεώργιος Μερίκας, αρχικά ως επιμελητής και αργότερα ως εντεταλμένος εφηγητής, επίκουρος καθηγητής και αναπληρωτής καθηγητής. Το 1991 ιδρύεται στο Νοσοκομείο Σωτηρία η τρίτη πανεπιστημιακή παθολογική κλινική, της οποίας ο Μιλών υπήρξε ο πρώτος ειδικευόμενος. Την διεύθυνση της κλινικής ανέλαβε αρχικά ο αείμνηστος καθηγητής Γεώργιος Σαραπάκης, τον οποίο διαδέχθηκε το 1993 ο κύριος Μουντοκαλάκης, ο οποίος το 1995 εξελέγεται παμψηφί καθηγητής παθολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει σημαντικό ερευνητικό έργο στους τομείς του μεταβολισμού των ηλεκτρολιτών, της νεφρικής λειτουργίας και ιδιαίτερα της αρτηριακής υπέρθασης, με πάνω από 200 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, από τα οποία τα μισά είναι ξενόγλωσσα. Το 1992, στη ΓΑΜΑ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, ως υπεύθυνος του προγράμματος Stride Hellas 7, οργάνωσε το Κέντρο Υπέρθασης και έχει πραγματοποιήσει πάνω από 20 σεμινάρια εκπαίδευσης ιατρών πρωτοβάθμιας φροντίδας στην αντιμετώπιση της υπέρθασης. Υπήρξε Διευθυντής Σύνταξης Επιστημονικών Ιατρικών Περιοδικών, ενώ έχει διατελέσει μέλος και πρόεδρος ομάδων εργασίας του Υπουργείου Υγείας για την οργάνωση της μεταπτυχιακής ιατρικής εκπαίδευσης και για την γνωμοδότηση για την αναγνώριση κέντρων χορήγησης ιατρικών ειδικοτήτων. Υπήρξε πρόεδρος της Επιτροπής Εξετάσεων για την ειδικότητα της νεφρολογίας, καθώς και πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Μετεκπαίδευσης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας. Έχει σημαντικό συγγραφικό έργο και εδώ βλέπετε μερικά από τα βιβλία του. Τέλος, σε αναγνώριση όλης αυτής της λαμπρής σταδιοδρομίας, αλλά κυρίως για τη συμβολή του στην ιατρική εκπαίδευση της χώρας μας, του απονεμήθηκε το βραβείο εξαίρετης πανεπιστημιακής διδασκαλίας που θεσπίστηκε στη μνήμη των καθηγητών του Πανεπιστημίου Κρήτης, Βασίλη Ξανθόπουλου και Στέφανου Πνευματικού, που έφυγαν τόσο άδικα και τόσο πρόωρα. Κάπου εδώ τελειώνει αυτή η υπερληπτική αναφορά στο μακρύ δρόμο που έχει διανύσει ο κύριος καθηγητής. Όμως, όπως λέει και ένα απόφθεγμα, πίσω από κάθε μεγάλο άντρα υπάρχει πάντα μια μεγάλη γυναίκα. Θα ήταν λοιπόν ασυγχώρητη παράληψη να μην αναφερθούμε έστω και με λίγα λόγια στη σύζυγο του καθηγητή, την κυρία Θέκλα Μουντοκαλάκη, η οποία όλα αυτά τα χρόνια στέκεται άγρυπνος φύλακα στο πλευρό του καθηγητή. Σας μεταφέρω λοιπόν αυτούσια τα λόγια του ίδιου του καθηγητή όταν του ζήτησε να μου πει λίγα πράγματα για την γυναίκα του στη μακρόχρονη κοινή τους πορεία στη ζωή. Λέει λοιπόν ο καθηγητής: «Στα 61 χρόνια από την πρώτη γνωριμία μας, στάθηκε πάντα δίπλα μου. Όταν δίσταζα, με παρακινούσε και όταν απογοητευόμουνα, με ενθάρρυνε. Στο αγροτικό ιατρείο έζησε για πρώτη φορά στη ζωή της, σε χωριό. Στο Παρίσι έμαθε να χειρίζεται πειραματικά όργανα. Στο Μόντρεαλ με βοηθούσε στα πειράματα σε σκυλιά και φρόντιζε για το βραδινό μας σνακ. Στο εργαστήριο της Τρίτης Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής έμαθε να κάνει επίστρωση σε αντικειμενοφόρες πλάκες για να βοηθήσει την καθηγήτρια αιματολογίας κυρία Ρούσου. Ίδρυσε σύλλογο φίλων της κλινικής για να εξασφαλίζει χρήματα για τις ανάγκες των αρρώστων. Και στάθηκε πάντα άξια οικοδέσποινα στα επιστημονικά συνέδρια που διοργάνωσα. Γι' αυτό και της αφιέρωσα το βιβλίο μου «Διαφορική διάγνωση» με τα λόγια του Παλαμά. Μου τάδωκες εσύ το διάφανο νεράκι και το ξανθό ψωμί και στο τραπέζι απάνω, στρωμένο ευλογητό,
Τα πείθωσα και σου είπα τον λόγο στα χρωστό. Πριν ακούσουμε την σοφία ενός ανθρώπου που έχει προσφέρει τόσα μα τόσα στην ιατρική επιστήμη, να το απονείμε μια πλακέτα απλώς για να θυμάται ότι πέρασε από ένα νησί που λέγεται Λέρος και από ένα θεραπευτήριο το οποίο έχουν περάσει πολλές ψυχές. Θέλω να ευχαριστήσω τον Πάτερ καταρχάς που με την παρουσία του δηλώνει ότι ο Θεός είναι μαζί μας, γιατί τον έχουμε ανάγκη. Θέλω να ευχαριστήσω την Κατερίνα, την Εμμανουήλ, η οποία και αυτή είναι ένας άνθρωπος που έχει περάσει από τέτοια πόστα και από τέτοιες θέσεις. Και κύριε καθηγητά, δεχτείτε με όλη την αγάπη, με όλη την αγάπη μας από εμένα και από το όλο το νοσοκομείο, μια απλή πλακέτα να αφήσετε στο σαλόνι σας. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, είναι τιμή για μένα που βρίσκομαι σήμερα εδώ. Είχα ξανάρθει στη Λέρο, αλλά πρώτη φορά επισκέφθηκα αυτό το χώρο, αυτό το νοσοκομείο, αυτό το θεραπευτήριο, το οποίο έχει τόσο μακρά ιστορία. Και εντυπωσιάστηκα πραγματικά, γιατί έχω ζήσει σε ένα παρόμοιο χώρο, στη Σωτηρία. Στη Σωτηρία λοιπόν υπάρχουν και εκεί διάσπαρτα κτίρια τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί για την νοσηλεία αρρώστων ή για εγκατάσταση άλλων τμήματων του νοσοκομείου, αλλά υπάρχουν και μερικά κτίρια τα οποία είναι εγκαταλειμμένα. Μεταξύ αυτών υπάρχει και το κτίριο που είχε ζήσει και είχε πεθάνει η Πολυδούρη. Λοιπόν, ξέρω πόσο δύσκολο είναι να ανακαινιστεί και να εξυγχρονιστεί ένα τέτοιος χώρος και γι' αυτό συγχαρητήρια κύριε Διοικητά για την προσπάθεια που κάνετε και εύχομαι να ενισχυθεί περαιτέρω και να τελεσφορήσει. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Γερασκλή για τα καλά λόγια. Θα επαναλάβω τα λόγια τα οποία είχε πει κάποτε ο Κωνσταντίνος Γαρδίκας όταν τον είχαν παρουσιάσει. Είχε πει ότι είναι υπερβολικά όλα αυτά τα οποία είπαν για μένα, ακούστηκαν για μένα, αλλά μου αρέσει να τα ακούω. Λοιπόν, ευχαριστώ Αντώνη. Από όλα τα οποία μας είπε ο κύριος Γερασκλής, έκανα 20 χρόνια στο Ιπποκράτειο, αλλά τα πιο παραγωγικά μου χρόνια ήταν στη Σωτηρία, σε αυτή την τρίτη πανεπιστημιακή παθολογική κλινική, την οποία ξεκινήσαμε μαζί με τον Αραπάκη και έμεινα εκεί πέρα 12-13 χρόνια. Σε αυτό τον εξώστη αυτού του χώρου υπάρχει μια φωτογραφία με τους πρώτους ειδικευόμενους που είχαμε τότε όταν ξεκινήσαμε αυτή την κλινική και μπορείτε να δείτε εδώ πέρα τον κύριο Γερασκλή ανάμεσά τους. Και υπάρχει και αυτή η φωτογραφία που είχαμε βγάλει δυο μας πριν από 30 χρόνια. Κάναμε και εκδρομές με τους φοιτητές της κλινικής κάθε χρόνο. Και εδώ βλέπετε το 94, μια εκδρομή που είχαμε κάνει στην Ήδρα. Και τότε είχα την ευκαιρία να ρωτήσω τους φοιτητές τι σας έχει κάνει περισσότερο εντύπωση από την ιατρική μέχρι τώρα. Και είχα πάρει διάφορες απαντήσεις. Άλλος είχε πει ότι το σπουδαιότερο επίτευγμα είναι οι μεταμοσχεύσεις. Άλλος είχε πει ότι με έχει εντυπωσιάσει η ρομποτική χειρουργική και τότε ξεκινούσε. Και υπήρχε επίσης και η απάντηση ότι η μοριακή βιολογία και η γενετική που θα καθορίσουν και την ιατρική του μέλλοντος είναι το σπουδαιότερο επίτευγμα της ιατρικής. Και σκέφτηκα ότι και εγώ όταν ήμουν φοιτητής είχα εντυπωσιαστεί κυρίως από τους μηχανισμούς με τους οποίους επιτυχάνεται η ισορροπία των διαφόρων λειτουργιών στον οργανισμό και κυρίως με τον
μηχανισμό που λέμε feedback, ανατροφοδότηση δηλαδή. Χρειάστηκε να περάσουν πολλά χρόνια για να καταλάβω ποιο είναι το πραγματικό νόημα της ιατρικής. Αυτή είναι μια αυτοπροσωπογραφία του Γκόγια μαζί με τον γιατρό του Αριέτα και σας τη δείχνω γιατί στο κάτω μέρος έχει γράψει στα ισπανικά δύο λόγια για τον γιατρό του. Λέει ο Γκόγια ευγνώμων στο φίλο του Αριέτα για την φροντίδα και την προσοχή με την οποία του έσωσε τη ζωή όταν τον χτύπησε οξία και επικίνδυνη αρρώστια στα τέλη του 819 σε ηλικία 73 ετών. Τον ζωγράφησε το 820. Βλέπετε εδώ, όπως έχω σημειώσει, ότι δεν αναφέρεται στην ικανότητά του ως γιατρού ή στην επιστημονικότητά του, αλλά στη φροντίδα και την προσοχή με την οποία τον φρόντισε, τον αντιμετώπισε και τον θεωρεί επίσης φίλο. Αυτή είναι λοιπόν η σχέση που για παράμιλη σχέση που αναπτύσσει ο γιατρός με τον άρρωστό του, εκεί βρίσκεται, κατά τη γνώμη μου, το αληθινό νόημα της ιατρικής. Αυτή η σχέση που υπάρχει από το λικαβιές της ιατρικής είναι εκείνη που καθορίζει τη μοναδικότητα της ιατρικής τέχνης. Αυτή όμως η σχέση δεν είχε πάντα τους ίδιους χαρακτήρες. Με τα χρόνια αλλάζει η σχέση του γιατρού με τον άρρωστό του. Η κλασική σχέση, η οποία υπήρχε από πολύ παλιά και διατηρείται εν μέρη και στις μέρες μας, είναι η πατερνοδιστική ιατρική. Η σχέση δηλαδή του γιατρού με τον άρρωστο, όπου ο γιατρός συμπεριφέρεται ως πατέρας. Μετά ήρθε η ιατρική με επίκεντρο την νόσο και αργότερα με επίκεντρο τον άρρωστο. Και τα τελευταία χρόνια μιλάμε για εξατομικευμένη ιατρική. Ας τα δούμε όλα αυτά. Η πατερνοληστική ιατρική, το πατερνοληστικό πρότυπο είναι αυτό εδώ το οποίο απεικονίζεται σε αυτή την γελιογραφία του Ντομιέ. Ο γιατρός διατάζει και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι στη γαλλική γλώσσα η λέξη ordonnance σημαίνει και συνταγή, ιατρική, αλλά και διαταγή. Βασιλική διαταγή λέγεται ordonnance du roi και η συνταγή που δίνει ο γιατρός, δηλαδή η διαταγή, η εντολή που δίνει ο γιατρός στον άρρωστο λέγεται ordonnance.